Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 95,5 των FM. Μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος στέλνει ένα τυχερό ζευγάρι στην Βουδαπέστη να απολαύσει τον αγώνα της Φόρμουλα 1 ανάμεσα. Ισχύει ο διαγωνισμό. Βεβαίως. Ακόμα. Γιατί να μην ισχύει. Αυτά έχουν προπληρωθεί και κάποιος θα το κερδίσει. Α, είναι προπληρωμένα. Γιατί μετά δεν θα έχει, να ξέρεις. Τι είναι μετά δεν θα έχει. Μετά δεν θα έχει άλλο διαγωνισμό. Να πω το διαγωνισμό. Καλά, πες το. Πες το, γιατί μετά πολύ χρόνο δεν θα του λες τους διαγωνισμούς. Τι είναι δε άλλο. Απ' σήμερα. Τι. Τι άπειρο διαγωνισμό και τέλειωσε. Ό,τι χορηγίες είχες, είχες. Το απαγώνουν όλα. Μπορεί να λέμε κλειώνουμε τρία αυγά. Κλειώνουμε τρία αυγά. Τρία αυγά. Τρία αυγά, δύο σάντουιτς. Ένα μαρούλι, ένα σάντουιτς. Τι καταντήσατε, Ελληνάδε. Λέει τη βλακία του φεύγει. Παρτάλια τη κοινωνία. Να πω το διαγωνισμό. Όχι, να μην πει το διαγωνισμό. Άμα τι θα προλάβουν αυτοί να πάνε. Πότε είναι αυτό. Έχει του μηνό ή πότε είναι. Πότε είναι αυτό, ρε. Μεθαύριο θα γίνει κλήρωση. Κλήρωση θα γίνει, πότε θα πάνε. 24-27 Ιουλίου. 27 Ιουλίου θα έχουν πέσει οι ψόφια από την πείνα, ρε τραγούδι. Θα έχουν πέσει οι ψόφια από την πείνα. Καλά. Άμα πείτε όχι. Να πω το διαγωνισμό. Ναι, να τον πει το διαγωνισμό. Διάβασε τον εσύ, αφού έχει και τα γυαλιά. Λέω. Μετρόπολη 95,5. Νέο μεγάλο διαγωνισμό Φόρμουλα 1. Λοιπόν. Το Μετρόπολης 955 στέλνει δύο άτομα, αν δεν ψοφήσουν από την πείνα, ένα ζευγάρι δηλαδή, εσένα και το φίλο σου ή εσένα και την κόμενα. Θα έχετε και κόμενες τώρα, δεν νομίζω. Όποιον θα παίρνουμε από 23 έως 27 Ιουλίου σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Δεν θέλω το ηθικό σας να είναι χαμηλό. Ισχύουν τα πάντα, μην φοβάστε τίποτα. Είναι μια μεγάλη προσφορά από το Αθλητικό Μετρόπολης και από τους συνεργάτες μας. Λοιπόν, θα στείλετε τώρα ένα μήνυμα, ΑΜΗ3, κενό αν έχετε κουράγιο, τη λέξη φόρμουλα. Το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54344. Θα μπείτε μέσα στην κλήρωση για ένα πενθήμερο ταξίδι εμπειρία στον μαγικό κόσμο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1. Και αν δείτε ότι εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα, μένετε και μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα στη Βουδαπέστη. Βέβαια. Ζήσει από κοντά το απόλυτο αυτοκινητικό υπερθέαμα και ταυτόχρονα ένα μοναδικό πενθήμερο ταξίδι στη Βασίλισσα του Δούναμη. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος. Με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιάννη Πάγκο. Ποτέ στη δική μας εκπομπή δεν έγινε κλήρωση. Αυτό το έχω παράπονο. Κόκκινε, αφού το καταραίει το σύμπαν, τώρα είναι και το πόδι και το πόδι, το ίδιο πράγμα. Τα αρνιά και τα κατσίκια που κληρώνονταν. Τα αρνιά είναι δυνατόν να κληρωθεί αρνή. Άμα δεν έχει τη δική σου τη μούρη μέσα. Είναι κάτι φαγόσιμο, κάτι ορεκτικό, κάτι αυτό. Έμεν. Έχουν πολλά ταξίδια έχουν κληρωθεί στην τύπη μα την πόλη. Με τα λοπαλιά. Την προσφορά του Κωνσταντίνου από την Καστοριά. Εγώ μην την κάναμε. Άσχετα αν ήταν προσφορά. Τα έδωσε τα λεφτά σε μένα γιατί με θεώρησε τίμιο άνθρωπο. Σε σένα. Δεν τα έδωσε σε σένα. Σε εμά έγινε σε σένα. Σε μένα, σε μένα. Το φάκελο στον κύριο Ραπτόπουλο. Γιατί το δει σε μένα, το λέω. Λέει, γιατί ξέρω, λέει, ότι δεν θα τα φά σουβλάκια και σουζουκάκια και αρνιά και γίδε. Να πούμε και ξέρω, ψαράκια. Τέλο πάντων. Έχουμε κάνει καμιά μεταγραφή σήμερα. Τι έγινε εδώ. Βλέπω. Το Γιούνκερ, το Σόιμπλε, το Τάιμπλε. Φράζει το Γιούνκερ και το Σόιμπλε. Σε μια εβδομάδα θα πείτε ναι. Και θα τελειώνει το θέμα. Τέλος. Άστα τώρα, μια εβδομάδα είναι ότι. Συγγνώμη, από αυτά που βλέπεις και ναι. Βιώνεις. Τι βιώνω. Αυτά. Τι βιώνω, μωρέ. Βλέπεις όλα φυσιολογικά. Βεβαίως, φυσιολογικά. Τι είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι ότι πρέπει να πληρώσουμε αυτά τα οποία μας αδικούν. Καταρχήν να πω 9.50. Χωρίς τους εκβιασμούς αυτών των τοκογλύφων που λες κι εσύ. Απ' την άλλη μεριά, το ερώτημα για αυτούς που θα πούνε όχι, και εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πω όχι, είναι το εξής. Σιμουσάτε τι. Σιμουσάτε μετά, μα πούνε όχι, θα τρέξει τον άνθρωπο να δει λεφτά 4 μήνες. Ναι, σαν μάλι θα τρώσει. Πώς το πες. Πώς θα έχεις λεφτά, ρε, μα πούνε. Πώς θα σε πληρώσει, σε δραχμές. Τα τέτοια μου θα πάρει σε δραχμές. Λοιπόν, σ' ακούω. Με ποιον μιλάς, με μένα λέω, λέω, σε μια εβδομάδα θα πείσουν το κοινό να πει ναι, θα πει ναι, και θα τελειώσει το θέμα. Τι θες τώρα, τι ψήφισε. Όλο σκηνικό λοιπόν, σημαίνει. Καταρχήν για τον κόσμο. Πρώτα... 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Μάλιστα. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Στέλνει το ό,τι μήνυμα θέλετε. Ναι. Για μένα το παιχνίδι είναι στημένο. Α, το παιχνίδι είναι στημένο. Το έλεγα, το λέω και δεν μπορεί καλά. Καλά, κόκκινε, πες μας ό,τι θέλεις εσύ. Το λοιπόν, παιχνίδι είναι στημένο. Ό,τι και... να γίνει, θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει νοήμων άνθρωπο ο οποίο όταν λέει θέλει να πάμε στραχμή. Ούτε ένα. Άρα λοιπόν τι μα το παίζει επαναστάτη εδώ. Τι σχέση έχει η επανάσταση, ρε φίλε. Μα πει όχι, πού άπα. Ρε φίλε, όταν αποσαφινιστεί.
Το ποιο είναι το δημοψήφισμα, τι ψηφίζουμε. Τι ψηφίζουμε, ή δεχόμαστε ή πάμε δραγμή. Τι ήθελα. Ρε φίλε, ρε, να δεχτώ τι. Να δεχτείστε. Του όρου αυτών. Ποιου όρου, τι. Αυτά που χρωστάμε. Ξέρεις, το δημοψήφισμα δεν το βάζουν αυτοί. Το βάλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να ακούσω ποιο είναι το δημοσίευμα. Τι λέει και τι προϋποθέσεις έχει. Ναι. Σου πω τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω με υπευθυνότητα. Ναι, σου πω τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μου πούνε ότι αυτό το δημοψήφισμα εμπεριέχει αυτό. Αν θα βγει αυτό. Ναι. Ποιο ξημερ... θα στο πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας μου το πούνε. Όταν θα αποφασιστεί. Τι θε... ναι. Κοίταξε. Είναι αδιανόητο να πηγαίνω στην κάλπη και να μην ξέρω τι ψηφίζω. Γιατί πότε ήξερε. Σαν λαό τι ψηφίζει. Εδώ έβγαλε στην Έλενα Ράπτηρα στη Βουλή. Έβγαλε στην Καηλή στη Βουλή. Έβγαλε στο Ζαγοράκι στην Ευρώπη να σε αντιπροσωπεύσει. Ρε. Και ήταν στον Καρσία Ήβα. Τι σημαίνει αυτό. Σήκα σε λίγο θα βγάλει τον Ανατολάκη που ξέρει 10 ελληνικές λέξεις. Τον έκανε βουλευτή, ρε Χαϊβάν. Και τι σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό. Σε μαλάκα, αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει το ρουσφέτη έδινε και έπαιρνε. Ράσε με καημένο. Το ρουσφέτη τη έδινε. Τα μπούκια τη η Καηλή έδινε. Πάρει μάτι. Αυτοί που ήταν βολευμένοι. Αυτοί που ήταν βολευμένοι. Το σάλα ω και είμαστε Κώστα. Το βλέπει ότι στήθηκε ο κόσμο στα ATM. Και περίμενε να βγάλει 200, 300, 500 ευρώ. Οι απόγονοι του δεν πληρώνω. Α, μπράβο. Οι απόγονοι του. Πάξε απλά. Να σου πω κάτι, επειδή δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν και δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν επηρεάσει. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή δεν έχει. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να παίρνει. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, ρε κόκκινε. Γίνω αυτό σου να πω. Έβλεπα τη γυναίκα, η οποία ήταν πρωτοστάτρια στο κίνημα Δεν Πληρώνω, να περιμένει έξω από το ATM να πάρει λεφτά. Ποια ήταν αυτή, ρε. Ποια ήταν αυτή η ρόμπα. Ψαχτείτε και λέω ρε, είναι δυνατό ρε. Δεν πληρώνω. Είναι δυνατό. Η κυρία δεν πληρώνω. Πίσω από το έγινε, ναι. Να πάρει λεφτά. Να δηλαδή, πω δύο λόγια για τον μέσα Τσίπρα. Σε λίγα λεπτά. Μέσα σε λίγα λεπτά. Να πω δύο λόγια για τον Τσίπρα. Πώς αλλά... Αυτό τον ταμτάκο της πολιτικής. Πώς τον είπες. Τον ταμτάκο της πολιτικής. Γιατί. Σου πω γιατί. Ήρθε εκεί πέρα, έκανε τον τζακό, έβαλε και τον σκυλομούρι να πούμε τον βαρουφάκι, τον ασχημάτρα. Σκυλομούρι και τον ερωτεύτηκαν και γυναίκες. Φαντάζομαι τι επίπεδο. Τι να ζηλέψω, ρε μαλάκα. Το βαρουφάκι το ζηλεύει. Λοιπόν, άκου να δει. Έβαλε και τώρα το σκυλομούρι το βαρουφάκι. Την ποιότητα των γυναικών τον ερωτεύτηκαν το βαρουφάκι. Τόσο ψωλόμυαλε είναι και οι γυναίκε. Μιλάω χοντρά. Σήμερα δεν μα πιάνει τίποτα. Αφού καταρρεύσει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι έβρισε, όχι έκανε. Άκου δύο λόγια. Τσίπρα, άκου εδώ να δει. Δεν πάμε καλά. Ο Τσίπρα όταν ήταν να βγει, ζητούσε από τον ελληνικό λαό την ψήφο. Εγώ θα ασκήσω τα μνημόνια, θα ασκήσω την. Πώ τη λέγανε τη Βασιλιάδο. Και ο Παπανδρέου έλεγε. Ναι. Εγώ και να θα ασκήσω μαρίνε. Ναι. Θα ασκήσω τη Μαρίνα, έλεγε. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Ναι. Αφού θε να ασκήσει τι Μαρίνε, να μην σε χαρακτηρίσει ο Τσίπρα, και θε όχι στο μνημόνιο, όχι στο Γιούγκερ και λαϊκισμοί και ιστορίε πασοκική, γιατί η φλέβα σα από εκεί είναι. Πάνε σήμερα και πε όχι εσύ. Ή πάνε πε ναι εσύ. Θα βγάλει το βλάκα που έκανε τον Γκαρσία ήρωα και τον Κόκκι σέντερφορ. Και έβγαλε τον Ανατολάκη στη Βουλή να κρίνει το μέλλον του. Γιατί δεν το κάνεις εσύ ρε. Άμα είσαι άντρας και παλικάρι και κομμουνιστής, τράβα πες το αριστερά. Η αριστερά είπε όχι. Και να πάρεις και την ευθύνη των πράξεών σου. Όχι να πας μετά από 20 χρόνια και να λες 60 χρόνων βολεμένος με την Περιστέρα, πώς τη λένε, σε καμιά, σε ηχέλα να πούμε έξω, σε καμιά Ευρώπη, σε καμιά Γερμανία, σε καμιά Δανία, να τάξεις τα λεφτά σου έξω να το πες εδώ κομμουνιστής της πλάκας. Να πάρει στον ελληνικό λαό και να ψηφίσει αυτός και να μαλώνουν οι μαλάκες στα καφενεία. Η μεν με τους δεν. Όχι, εσύ ψήφισες ναι και εγώ όχι. Και να μαλώνω εγώ με τον κόκκινο. Να μαλώνω εγώ με τον κόκκινο γιατί εγώ ας πούμε θα πω ναι, γιατί είμαι φοβητσιάρης. Και ο κόκκινος ναι και καλά που είναι επαναστάτης λέμε, λέει όχι. Να μας βάλει και να μαλώσουμε. Και ο πολιτικός αυτό, του μέλλοντος. Αόπα. Και ο ιστορικός του μέλλοντος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα βγουν και θα πούνε, κύριοι, ο λαός αποφάσισε ναι ή όχι. Και πήρε την ευθύνη. Όχι. Άλλη το όχι ο Μεταξάς το είπε μόνος του. Τι το είπε? Μόνος του. Κανένας λαός δεν έκανε δημοψήφισμα. Φωτογραφία είχες? Κανένα όχι δεν είπε ο λαός το 40 φεύγα στους Γερμανούς. Αλλά αν ο Μεταξάς ήταν κομμουνιστής θα ήταν πρώτη γραμμή και 15.000 οδείς στην Ελλάδα. Επειδή ήταν όμως πρέπει ακροδεξιός. Πρέπει οι κομμουνιστές να ελέγχαν τη χώρα χρόνια. Βέβαια την ελέγχανε χρόνια. Επειδή λοιπόν ήταν ακροδεξιός. Επειδή λοιπόν ήταν ακροδεξιός ο Μεταξάς. Βγάλε το κομματός. Βγάλανε όλοι. Εγώ λογικά μιλάω. Κομματόσκυλο και φαίνεσαι. Πήγε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη να γλύφεις τους πασόκους της εποχής. Καριόλη. Λοιπόν, άσε με μένα. Εγώ αν είμαι κομματόσκυλο θα μου γίνει συνέντευξη στο TV 100. Άστα ρε κόκκινο. Όταν έτρωγες. Σταμάτα ρε. Όταν έτρωγες στο ψωμάκι από την Αθλητική Βόρεια Ελλάδος. Ναι, ναι. Δεν έλεγε. Άστα τα δράματα.
Άστα τα δράματα. Τα κατηγόρησε. Διαφημίσεις έφερνα και έπαιρνα αυτό. Και εγώ διαφημίσεις. Τι λέω τις διαφημίσεις. Σεις τρώγατε. Τρώγατε λεφτά πασοκικά μια χαρά τότε. Αυτά θα ρε τώρα. Δεν είναι ώρα για να μαλώσουμε. Δεν είναι ώρα για να μαλώσουμε για αυτά. Δεν μπερδεύουμε καθόλου. Να μάλλον είναι κιόλας. Άκου λοιπόν κύριε Τσίπρα, αφού θες να πας όχι είναι, να το πας εσύ και να πάρεις το πολιτικό κόστος εσύ. Γιατί ό,τι και να πεις, αν πας μόνος σου, τελειώνει 40 χρόνια την πολιτική. Και βγάζεις τώρα τον βλάκα τον κόκκινο, τον ηλίθιο τον Ραπτόπουλο, τον βλάκα τον Χατζηγεωργίου, πρώτον να διχαστούν και να μαλώσουν, ένα το κρατούμενο, να διαιρεθεί ο λαός στα δύο, γιατί ό,τι και να ψηφίσει είναι τραγικό. Και από την άλλη μεριά εσύ να την κάνεις κατσίκα. Και σας το λέω από τώρα, μέχρι την Κυριακή, αν γίνει δημοψήφισμα και δεν πούμε το ναι, μέχρι την Κυριακή. Την Κυριακή, η Τρέμι, η Στάι, η Μάη, ξέρω και τα λοιπά. Το 60-40. Το 60-40 ναι ή όχι, θα πάει 80-20. Θα πούμε ναι και θα το χρεωθούμε το ναι. Γιατί όχι δεν μπορούμε να πούμε, διότι δεν έχουμε και τις υποδομές να πούμε το όχι. Γιατί αν πει όχι ο κόκκινος κι εγώ και πούμε όχι, πάει αύριο η μάνα του κόκκινου συγχωρεμένη. Ο πατέρας του κόκκινου. Ο πεθερός, ο πατέρας μου συγχωρεμένος, η μάνα μου, η πεθερά μου και ο κάθε αυτός θα πάρει. Να πάρει τη σύνταξη. Να πάρει τη σύνταξη. Γιατί λίγοι νεκροί παίρνουν σύνταξη αυτό το μπουρδέλο. Λοιπόν, θα πάρει τη σύνταξη, όχι. Θα πάρει στην νοσηλεία, θα πούμε δεν έχουμε φάρμακα. Θα πάνε δημόσιοι, είτε μπελχανάδες οι περισσότεροι, τη ΣΕΡΤ και οι υπόλοιποι. Δεν θα έχουμε λεφτά και πάει το σύστημα κατεύθυνση. Έχεις, θα κάνει διάγγελμα και θα συζητήσουμε. Έχεις υποδομή να καλλιεργήσεις τη γη, να φτιάξεις υποδομές και να πας στη δραγμή. Αν έχεις μαζί σου. Εγώ λέω δεν έχεις. Συζήτω. Λοιπόν, ενώ είναι σωστά τα επιχειρήματά σου, σε έπιασε η διάθεση για μονόλογο. Η διάθεση. Ναι. Θέλω να κάνει μονόλογο. Λοιπόν, πρώτο ζητούμενο. Είναι σωστό ή λάθος το δημοψήφισμα? Λάθος. Όχι. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση. Θέλω να το αφήσω στον κόσμο για να μην πιστεύουν κάποιοι ότι προσπαθούν. Αυτό είναι. Συνοψίμα. Λάθος. Για να μην προσπαθούν. Αυτός δεν είπε θα ασκήσει τα μνημόνια. Για να μην πιστεύουν κάποιοι ότι προσπαθούν. Εμένα. Γιατί τι πιέσαι, εμένα. Να επιβάλλεις την άποψή σου. Όχι. Δεν μπορείς. Σε ρωτάω. Ναι. Είπε αυτός ότι θα καταργήσει τα μνημόνια. Το είπε. Είπε θα ασκήσει τη Μέρκελ. Το είπε. Το είπε. Ο Τρίπιος. Είπε. Τρίπιος είναι. Τρίπιος είσαι, Τρίτσίπρα, είσαι Τρίπιος. Γιατί είπες θα πάω ενάντια στα μνημόνια. Και όταν θα τα βγω στο πισινό σου, ρίχνεις στο λαό, ρίχνεις στο λαό την ευθύνη. Είσαι Τρίπιος. Δηλαδή, δεν, πολιτικά. Δεν είναι, πολιτικά. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Όχι, δεν είναι δημοκρατικό. Δεν είναι δημοκρατικό. Όχι. Το μάθαμε κι αυτό. Όταν, η δημοκρατία τι είναι. Τι είναι δημοκρατικό. Τι είναι δημοκρατικό. Πάω, λέει, το μισθό 400 ευρώ. Κάνε δημοψήφισμα. Θέλω 5 ευρώ. Θέλω 5 ευρώ, θέλω 5 ευρώ να βάλω 10 ευρώ στο νοσοκομείο. Κάνε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα γιατί γίνεται τώρα. Το δημοψήφισμα γιατί γίνεται. Γιατί για να φύγει η ευθύνη από τον Τσίπρα και τον άλλο τον Σαμαρά. Και από αυτού, και από το, γιατί τώρα είναι ο Τσίπρα, τον Τσίπρα να βρίσω. Ο Τσίπρα δεν δε σε είπε. Σαν άντρα, σαν πολιτικό. Ναι. Σαν αριστερό. Σε είπε θα ασκήσει τα μνημόνια. Δεν υπάρχουν όταν. Ρε σε είπε! Δεν υπάρχουν αριστερά. Ρε σε είπε! Δεν υπάρχουν αριστερά. Κάμω την πίστη μου. Σε είπε, ρε. Άμα ξαναβρει, θα σε κατάξω το παράθυρο. Και είπε θα σε σκίσει τα μνημόνια. 100 πράγματα που δεν τα έκανα. Γιατί να πάρω εγώ την ευθύνη σαν λαός, το καταλαβαίνεις. Είναι η μόνη εκδοχή που δέχομαι. Η μόνη εκδοχή που δέχομαι είναι αυτή. Να κάνω μια παρένθεση. Ο Τσίπρας δεν φταίει. Εγώ θα κάνω παρένθεση. Ο Τσίπρας δεν φταίει για την κατάντια της χώρας, σαν κόμμα. Η μόνη εκδοχή που. Γιατί παρέλαβε καμένη γη. Παρέλαβε καμένη γη. Η μόνη εκδοχή που δέχομαι είναι αυτό που είπες. Ότι... Αφού είπες αυτά και έχεις πάρει εντολή, γιατί μου πετάς το μπαλάκι. Αυτό. Το δημοψήφισμα, σαν δημοψήφισμα, είναι δημοκρατία. Ας τώρα κόκκινε. Τώρα για μας τώρα. Γι' αυτό λέω ότι ο τίτλος που θα πρέπει και το λέω από τώρα. Που θα βάλουμε από τώρα στην αυριανή μας στήλη. Θα μαλώσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται οι Έλληνες θα μαλώσουμε. Όχι, είναι σωστό. Θα μαλώσουμε μεταξύ μας. Γιατί ο Χατζηγεωργίου θα λέει όχι. Ρε, εσύ, εγώ θα λέω ναι. Το θέμα... Θα πλακωνόμαστε, θα διχαστούμε. Είμαστε μαλάκες, θα είμαστε οι μεγαλύτεροι μαλάκες αν μαλώσουμε γι' αυτό. Μα μαλώνουμε ήδη στα καφενεία. Όχι, σε παρακαλώ. Αν μαλώσουμε γι' αυτό. Μαλώνουμε στα καφενεία ήδη. Πάρτε χαμπάρι και είναι μήνυμα. Πες τους να μην μαλώνουν. Πιστεύω και ο κόσμος. Πες τους να μην μαλώνουν. Όσο και να διαφωνείτε. Μην μαλώνετε. Λοιπόν, σας επιτρέπουμε και δεν με νοιάζει τα πιο καπετάνιος να παίρνετε να βρίζετε εμένα ή το Ραπτόπουλο. Μη μαλώνετε, να μην μαλώνετε μεταξύ σας. Ό,τι άποψη είτε είναι. Και να ψηφίσετε έτσι, είτε ψηφίσετε αλλιώς. Δύσκολα είναι. Το ερώτημα είναι ένα. Είναι σωστό να γίνει δημοψήφισμα? Το αν θα ψηφίσετε ναι ή λάθος, εμείς δεν ήμασταν, δεν είμαστε
και δεν πρόκειται να γίνουμε κατευθυνόμενοι. Το σίγουρο είναι ένα. Μ' αρέσεις. Το σίγουρο είναι ένα. Δεν πρέπει ποτέ να υπάρξει αυτό το οποίο κάποιοι δεξιούλιδες ή κάποιοι αριστερούλιδες ή κάποιοι κοκορόμυαλοι αφήνουν υπονοούμενοι, να υπάρχει η υποψία δραχμής για την Ελλάδα. Η Ελλάδα με τον α ή β τρόπο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλός ή κακός υπεγράφησαν πράγματα και έχουν γίνει δομές πάνω στο ευρώ. Δεν υπάρχουν, όπως είπε ο Καράφλας πριν, οι υποδομές για οτιδήποτε άλλο. Μακάρι να υπήρχε. Δεν πρέπει να φύγουμε από το ευρώ ούτε για αστείο. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω να κατεβάσουμε τα παντελόνια, μην τρελαθούμε. Αυτό θέλουν αυτοί. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να συχειραγωγήσουμε, μην μπερδευτείτε. Αλλά μην φάτε τον παπά και μοιάζετε σαν τον Καραγκιόζη τον Κόκκινο και σαν τον Καραγκιόζη τον Ραπτόπουλο. Α, τσακώνονται. Που τσακώνονται και καλαμπουρίζουν κάθε μεσημέρι και το πάρετε σε σοβαρά. Να τσακώνεστε για πράγματα. Να τσακωθείτε για πράγματα που αξίζει. Δε, αυτό μας βάζουν. Αυτό θα μας βάλουν. Μας βάζουν να μαλώσουμε. Τι είσαι εσύ, εσύ φταίς που καταδύσαμε έτσι. Στα καφενεία όχι, τώρα. Εσύ φταίς εγώ που... πέρασα τώρα από το καφενείο. Είπε ένας ναι και δύο λέγαν όχι. Και μαλώνανε. Σε παραλίγο θα πλακώνονταν. Λέω εσύ τρελαθήκατε ρε. Μας βάζει ο Τσίπρας να μαλώσουμε, να φύγει από την πολιτική ευθύνη. Είτε ναι ψηφίσουμε είτε όχι, εμείς θα την πατήσουμε. Ο Τσίπρας θα πάρει την Περιστέρα και θα την κάνει κατσίκα. Εμείς θα τη φάμε. Ο Τσίπρας τι δεν έκανε. Πόσα χρωστάω ρε φίλε, ξέρω εγώ 100 δραχμές. Χάτες μου 60, κόψε μου 40, κούρεμα κάνε μου. Κάνε μου κούρεμα. Εγώ δεν του είπα να ασκήσει τα μνημόνια. Να πάει εκεί με το σακίδιο Βαρουφάκη. Ο Γκόμενος, ο Ασχημάντρας. 100 χρωστάω. Εγώ άμα είχα σε ένα τοκογλύφο τώρα, σε τοκογλύφο να χρωστάω. Του πω, κοίταξε ρε φίλε Μανώλη. 30 έχω, βολεύεσαι. Πάρτα. Δεν έχω άλλα. Τι άμα πάρει την ψυχή, πάρτα. Πάρτα να γονατίσω, να σου κάνω και ένα κλειφιτζούρι. Τι να σε κάνω, ναι. Πες τον αρέδε. Τόσα πορά, ρε φίλε. Να βάλω πλάτη και τα λοιπά. Όχι και έτσι θα. Ναι, σε όλα στο Σαμαρά, τον Γκόμενο τη Βύση. 67 χρόνο μοιάζει με 30. Ένα αίσθημα δεν έχει και αυτός. Νομίζετε ότι είμαστε με την άλλη πλευρά. Τον άλλο τον προδότη, τον Σαμαρά. Μην μπεις τίποτα, μην σχολιάζεις. Μην γελάς. Πιλάβια, μην παρεξηγηθείς. Και εσύ μην παρεξηγηθείς. Τώρα ποιος είναι πιο μαλάκας, εγώ ή αυτός? Δεν γίνεται ρε. Και πώς, γιατί? Διάβασε τα μηνύματα, ορίστε. Βάλ το τραγούδι λίγο. Βάλ τον ύμνο τον πράσινο. Όχι, ναι. Έχω διαλέξει ένα τραγούδι το οποίο το πλέον κατά. Συγκινητικό θα είναι. Όχι, μόνο συγκινητικό θα είναι. Τι θα είναι, παραστατικό θα είναι. Ούτε παραστατικό. Τι τραγούδι, ρομαντικό. Ένα τραγούδι ελληνικό. Είναι για μας. Για μας. Που είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι, καλέ. Είμαστε το κορυφαίο μέσο μαζικής ενημέρωσης και ενημέρωσης Βορείου Ελλάδος. Και κρατήστε μόνο ένα στίχο που για μένα τα λέει όλα. Όλα τα τραγούδια είναι ποίηματα. Ναι. Το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο. Αβάντι μαέστρο. Α, ναι, και ναι. Μετά διαφημίσεις. Καλά, καλά, διαφημίσεις. Άντε να ροκάρουμε, να γουστάρουμε λίγο. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, τα πράγματα θέλουν να σας τα δώσουν έτσι ώστε να πάθετε κατάθλιψη. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση. Και επειδή υπάρχει πλήρη διαφάνεια, μπορείτε να λέτε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι είμαστε στην πιο ευλογημένη χώρα του πλανήτη, την οποία θέλουν να την πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί. Μπορεί, γιατί δεν το ξέρουμε, να έχουν υπογράψει, να την έχουμε δώσει, να τη χρωστάμε και να μην το ξέρουμε. Δεν το γνωρίζω. Αν το γνωρίζω θα το έλεγα κιόλας. Δεν μ' αρέσει να είμαι προτεκτοράτο καμίας χώρας. Δεν μ' αρέσει να είμαι υποχείριο κανένας πολιτικού. Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μου. Αλλά αν θέλει κάποιος να με βάλει σε μια διαδικασία τέτοια, σαν αυτοί που μου λένε την Κυριακή, οφείλει, και εκεί συμφωνώ 100% με τον Βαλακρό, είναι το μόνο πράγμα που συμφωνώ 100%, να μου ξεκαθαρίσει τι είναι το δημοψήφισμα, τι ζητάει το δημοψήφισμα και τι θα σημαίνει το ένα ή το άλλο. Αν δεν μπορεί να μου εγγυηθεί να το εκτιμήσει ή την ψήφο που θα ζητήσει, θα πρέπει να μου την εγγυηθεί.
Τα ίδια θα έλεγα αν ήταν πράσινος ο πρωθυπουργός, μπλε, κόκκινος ή μοβ. Αδιαφορώ. 9.55 και ενώ το μήνυμα. Αδιαφορώ για την κομματική του ταυτότητα, όχι για σας και για μένα. Λοιπόν, τα πάντα γύρω από το χρώμα και τη διακόσμηση με φυσικά χρώματα Vitex, τα καλύτερα της αγοράς στο Κοσμάγλου, στη Φλίπη 74, στην Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντίστοιχης 82 στο Φίνικα. Τηλέφωνο για να μάθετε περισσότερο το 23 14 80 606. Τα 3 εντάρια δικά σας, 9.55 κενό. Το μήνυμά σου το 54 340. Θερμή παράκληση. Προσοχή στο πώς εκφράζεστε. Αν θέλετε να βρίσετε εμένα τον Κώστα, βρίστε μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για πολιτικούς και ειδικά για περίεργους τύπους διχαστικούς θα κάνω κάτι το οποίο δεν αρέσει σε πολλούς, ενοχλεί πολλές φορές, αλλά θα είμαι αναγκασμένος. Θα τους κόβω. Βρίστε εμένα. Βρίστε, και ο Χατζηγεωργίου λέει βρίστε και τον ίδιο. Δεν τον πειράζει. Βρίστε μας. Αλλά μην μπαίνετε στη διαδικασία του παιχνιδιού που θέλουν να μας βάλουν. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο πορτοφόλι για σήμερα. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας κύριε μου. Από Γερμανία, Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Μούχενγκλάντμπαχ. Λοιπόν. Και εκπληκτική ομάδα να τα τη χαίρεσαι. Ναι, ας τις ομάδες τώρα, δεν είναι το πρόβλημα το δικό μας ομάδες. Δεν θέλω να μιζερεύω, καλή μου άνθρωπε, γι' αυτό και αυτό είπα. Έγινε, λοιπόν, σε ευχαριστώ για αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι με τον Κωστή. Με σένα που είπες για το δημοψήφισμα, αν είναι δημοκρατικό, είναι δημοκρατικό. Όχι. Αλλά όχι για αυτή την περίπτωση. Συγχώρεσέ με. Δεν πήρα θέση. Εγώ ίσα που έθεσα και ερώτημα. Είναι σωστό ή λάθος να γίνει δημοψήφισμα? Να γίνονται δημοψηφίσματα, αλλά όχι σε αυτή την περίπτωση. Συγχώρεσέ με. Θα σου πω το γιατί. Καλέ μου άνθρωπε, το βλέπω εγώ. Να πεις, απλά να σου ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει διαχωρισμός με μένα για τον Κωστή σήμερα, κανένας. Έχουμε μία απέτηση. Να μάθουμε τι θα λέει το δημοψήφισμα, λοιπόν, εφόσον το αποφάσει η Βουλή, και τι θα σημαίνει αυτό. Το δημοψήφισμα θα πει 80% να μείνουμε στο ευρώ και στην Ευρώπη, θα πάει ο κύριος Τσίπρας να υπογράψει και μετά θα γυρίζει και θα σας λέει εσάς στην Ελλάδα, εσείς θέλατε κύριοι να μείνουμε εκεί, εσείς θα υποστείτε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Να με ακούσετε σε κάτι, μια δική μου εκτίμηση. Από τα πολιτικά δρόμενα τα οποία συμβαίνουν, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε κομματική ταυτότητα και αυτό είναι δεδομένο. Αν αποφασίσει ο κόσμος να πει ναι, δηλαδή επειδή δεν μ' αρέσει να μιλάει υποθετικά, να πάει μάλλον όχι σε αυτό το οποίο θα ζητήσει ο ίδιος, δηλαδή αν ζητήσει να πει όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτά που προτείνουν, όχι στο ευρώ ή οτιδήποτε άλλο, και ο κόσμος ψηφίσει ανάποδα, νομίζω ότι είναι ηθικής τάξης το θέμα να παραιτηθεί από κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Αυτό έπρεπε να κάνει. Όχι. Η πολιτική ευθύνη δεν το επιτρέπει. Άκουσα με σε παρακαλώ. Από τη στιγμή που μιλούσε και έλεγε θα κάνω αυτό και δεν μπόρεσε από αυτά όλα τίποτα να κάνει, έπρεπε να πει κύριε απότυχα, γεια σας, να μπει κάποιος άλλος να αναλάβει να κάνει. Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με αυτό. Συγχωρέστε με, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας και θα σας πω το εξής. Ναι. Θα χαρακτηρίσω αποτυχημένο το Τσίπρα των 5 μηνών, το 40χρονο. Και, δηλαδή, αν είναι αποτυχημένος ο Τσίπρας, οι υπόλοιποι τι είναι? Και κλείνουμε με αυτό. Κρατήστε. Μιλάμε τώρα για τους υπόλοιπους, μιλάμε για το τώρα. Το κρίνουμε. Και γι' αυτό λέμε είναι σωστό. Και λέμε είναι σωστό ή λάθος. Εμείς, κύριε, δεν προσπαθούμε να γαλουχίσουμε και να χειραγωγήσουμε την κοινωνία. Εμείς λέμε είναι σωστό ή λάθος το ότι πάει σε δημοψήφισμα. Λάθος είναι. Γιατί κυρίως δεν είναι τρομερό. Καταρχήν δεν έχουμε υποδομές. Δεν είναι ξεκάθαρο το τι λέει τι θα λέει το δημοψήφισμα. Και στη δραχμή να πάει η Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα χρωστάει 320 δις. Αν πάει στην Ελλάδα. Και η Γερμανία χρωστάει 3. Τι να κάνουμε. Ναι, βρε παιδί μου, δεν σου λέω. Με καταλαβαίνεις τώρα πώς μιλάω. Σε καταλαβαίνω, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, χρωστάμε αυτά. Αν πάμε στη δραχμή, κατευθείαν θα πάμε 150 δις επάνω. Όχι. Οι κύριοι αυτοί που ζητάνε τα δανεικά τους. Όχι, δεν υπάρχει, σας παρακαλώ. Μην το ξαναναφέρετε, αυτό είναι. Τι με το ξαναναφέρετε. Φτάνει, τέλος. Δεν μιλάς με την υποτίμηση της δραχμής, δεν θα πάνε, δεν θα φτάσουν 400 δις. Δεν μπορώ, όχι, δεν σε επιτρέψω να κινδυνολογήσετε. Όχι, εντάξει. Στον επόμενο κύριο. Δεν με επιτρέπετε να κινδυνολογήσετε. Επιτρέψτε μου, κινδυνολογήσατε. Είστε καλά στο Gladbach, μια χαρά είστε εκεί. Εδώ τώρα ο κόσμος που έχει το αυγό. Εσύ μπορεί να κάνεις ανάληψη 1000 ευρώ. Εδώ τώρα κάποιος, αν έχει,
Μέχρι 60 ευρώ μπορεί να κάνει. Σε παρακαλώ, παρακαλώ. Καλημέρα στην πόλη του Ηρακλή μας. Στην πιο γαλάζια πόλη της Ιφιλίου. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα και στον κύριο Δαρτόπουλο και τον άνθρωπό μου που τον περιποιείται για ακόμα μια φορά. Κύριε Κόκκινε. Διατάξτε. Θα ήθελα, σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όπως θα ήθελα να ευχηθώ και στον πρόεδρο της Μητρομίντια, στον κύριο Παύλο Ανδρώνη, ό,τι καλύτερο και πάντα με προτιέ. Έρχεται ο άνθρωπός σου χαμογελαστός. Χρόνια πολλά να το ευχηθώ με υγεία, με προτιές. Έρχεται ο άνθρωπος με ένα χαμόγελο. Έβλεπα τη φωτογραφία του Center for που πήρε ο Ηρακλής και λέω ότι αν βάλεις τον Μπάσαρη δίπλα του θα μοιάζει με το παιδάκι που μοιράζει στον Άγιο Θεράποντα τα αντίδωρα. Κύριε Ραυτόπουλε, ρε φίλε, από ποια φυλάκη τον βρήκατε αυτόν? Ακούστε κύριε Ραυτόπουλε. Τι είναι αυτό το πράγμα που πήρατε, ρε φίλε? Είναι αυτό το διαμάντι που φέρατε πάλι? Επειδή σας ενοχλεί και αυτό. Τι κουσούρι πήρατε, ρε φίλε, στην ομάδα? Αυτόν το πήραμε για κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια. Βλέπε ΠΑΟΚ, βλέπε έτσι, βλέπε Ολυμπιακό κτλ. Αυτός είναι για μια δουλειά εξαιρετικά καλή. Ναι, ναι, ναι. Και είναι εκπαιδευμένος. Εκπαιδευμένος είναι. Γνώσ. Και πήραν και είναι Τούρκος, ε. Του Κικέσαρο γραμμές, Τούρκος Σέντερφορ. Αυστραλός. Αυστραλός είναι. Αυστραλός είναι. Ρε φίλε, αυτά τα μούτρα που τα βρήκατε και τα πήρατε στο Ηρακλή. Να μιλήσω. Τι να μιλήσεις, ρε. Αυτός είναι. Αυτός είναι Πάσαρης εις Τριπλού, ρε. Τον βρήκατε αυτόν, ρε. Έχει αλλάξει σελίδα ο τεράστιος Ηρακλής, κύριε Ραπτόπουλε. Είδα το πριν του Μυροφορίδη. Στα δικαστήρια ο Μυροφορίδης, τα είδα. Πότε τα έλεγε ο Μάνος αυτά, κύριε Ραπτόπουλε? Πώς το πες? Πότε τα έλεγε αυτά ο Μάνος για τον κύριο Μυροφορίδη? Μα του τάξατε πριν ανόδου. Όχι, λάθος κάνετε. Και ας πάει στα δικαστήρια ο κύριος Μυροφορίδης. Θα τον υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά. Γιατί θα πάτε μάρτυρες υπεράσπισης του κυρίου Παπαθανασάκη εσείς? Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι ραδιοφωνικοί οπαδοί, όπως βλέπε Ραγκάτσι, συγγνώμη. Οπα. Λοιπόν, ο οποίος σήμερα, αυτός ο άνθρωπος που τον πέτυχε, ο άλλος οπαδός της Γεώβιλ με τον μπουκάλι 3 ώρα στην Κέρκυρα, αυτός κάνει τερατολόγος. Λοιπόν, μ' ακούτε κύριε Ραπτόπουλε? Ναι, διαβάζω λίγο το ρεπορτάζ του Άρη με τον Καλατζίδη να πηγαίνει να στέλνει υπόδειγμα λοιπόν καταδίκης. Ναι, λέγε. Καλή συνέστηση. Λοιπόν, εγώ ακούστε κύριε Ραπτόπουλε. Να βγάλεις για το Πασόκ. Είπε ότι ο Ηρακλής. Ναι. Ο Ηρακλής είναι έτοιμος. 13 του μηνός παρουσιάζει όλα του τα αποκτήματα. Ποια αποκτήματα, για? Τα μεταγραφικά, κύριε Ραπτόπουλε. Το Λαζάρ και το δολοφόνο. Και λέει ότι ο Ηρακλής λοιπόν πηγαίνει για να σωθεί και να πάρει μια ευπρεπή θέση. Μάλιστα. Και το ρωτάω, κύριε Ραγκάτση, λέω, εσείς πάτε για πρωτάθλημα. Σωστός. Και ακούμε αυτόν και τον κύριο Πετρωτό. Και τώρα αυτοί, κύριε Ραπτόπουλε, τι κάνουνε, τι λένε, ξέρετε? Ότι λόγω της κρίσης στην Ελλάδα δεν έχουν ξέρετε. Δεν θα έρθουν παίκτες, ναι. Ναι. Πού λένε αυτά στον Ηρακλή, γιατί έρχονται? Και να ρωτήσω κάτι, κύριε Ραπτόπουλε, στον Παναθηναϊκό πώς ήρθε, ας πούμε, ο Εσχέν? Σωστό. Δεν φοβήθηκε την κρίση? Αλλά ο Εσχέν ήρθε πριν να πούμε κλείσουν οι τράπεζες. Ο κοντός τα λεφτά του που τα έχει στην Ελλάδα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, όχι. Αν μπράβο. Κύριε Ραπτόπουλε, αυτή η ομαδούλα της γειτονιάς σας θα κινδυνεύσει φέτος. Γράψτε το. Και πού υπογράφει ο Μυροφορίδης, κύριε Ραπτόπουλε, μήπως γνωρίζετε? Λαμία άκουσα. Στη Βέρεια, κύριε Ραπτόπουλε, γελάει ο κάθε πικραμένος. Κατάλαβα, γι' αυτό έκανε προσφυγή. Την είδηση την ακούσατε, κύριε Ραπτόπουλε? Τώρα εξηγείτε. Τι εξηγείτε, κύριε Ραπτόπουλε, ότι του χρωστάμε? Θα τα αποδείξει, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Πάλι εγώ μπροστά 3 μήνες από το παγωτό που λέγεται Μυροφορίδης. Πάλι εγώ 3 μήνες μπροστά. Ας πάει δικαστικά με τον δικηγόρο του. Κύριε Ραπτόπουλε, τελειώσαν τα ψέματα σε αυτή την πόλη. Σε μόνο η Ηρακλής υπάρχει, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Και δεν φαντάζεστε 13 του μηνός, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα πολιτικά, ούτε τα κομματικά, ούτε τίποτα. Δεν σε νοιάζει εσένα.
Τι θα γίνει στο Καφταζόγλιο, είστε καλεσμένος κύριε Ραπτόπουλε, εσείς και όλος, όλο το Μετρόπολης, να έρθετε να δείτε, να τραβάτε βίντεο μέχρι τα ξημερώματα. Δεν θα τα έχετε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε, τα λέμε. Για πείτε μας τώρα εσείς. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Επόμενη γραμμή, πάμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Είμαι Ηρακλής, τον αφήνεις ένα τέταρτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τους άλλους κόμπους. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να, κύριε Κόκκινε. Ναι. Εδώ είναι. Είπατε δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος να θέλει τη δραχμή. Ναι. Εγώ λέω ότι και μπορώ να το αποδείξω ότι οι μόνοι νοήμονες άνθρωποι, μάλλον όχι νοήμονες, που ξέρουν τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και οι πεπλανημένοι, είναι αυτοί που θέλουν τη δραχμή. Λοιπόν, αποδείξτε το μου με ποιο. Θα έρθετε, κύριε Κόκκινε, στο σπίτι μου να σας κεράσω ένα καφέ μία ωρίτσα, ούτε τρία τέταρτα. Να σας δείξω στο κομπιούτερ κάποια στοιχεία που έχω. Θέλετε να έρθετε εσείς από εδώ, γιατί μου είναι πολύ πιο εύκολο. Να έρθω, κύριε. Καλύτερα βράδυ, κύριε. Όχι, να είναι και ο Γρηγόρης. Ναι. Έλα και βράδυ, έλα και βράδυ. Ένα τα... βράδυ. Δεν έχω αμφισβήτηση ότι όλα αυτά τα οποία θα μου πείτε να έρθεις θα είναι στοιχειοθετημένα και σοβαρά. Ανοιχτά είμαστε. Θα χαρώ. Για το τι έγινε, για το πώς χρεοκοπήσαμε, για το τι σημαίνει αυτά, νόμιμα. Αυτά είναι, αυτά είναι γνωστά, ναι. Λέω, για αύριο. Τι θα γίνει. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Με δραχμή. Για το τι θα γίνει αν μείνουμε στο ευρώ και αν μείνουμε στη δραχμή και για τη μετάβαση. Δεν μου απαντάτε. Ναι, και για τη μετάβαση. Είμαστε έτοιμοι για την δεν επόμενη μέρα. Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι στο κρατικό αυτό. Για τη μετάβαση μπορούμε να πούμε ότι αν είναι αυτό, αν είναι εκείνο, αν δεν είναι, αν αυτό. Λοιπόν, κάπως πρέπει να γίνει, γιατί θεωρώ όχι απαράδεκτο. Στεναχωρούμε πάρα πολύ μετά 5 χρόνια να μην ξέρει τι σημαίνει ο Έλληνας, να μην ξέρει τι σημαίνει ένα νόμισμα που είναι η ισοτιμία του μεγαλύτερη από το δολάριο. Τι σημαίνει ισοτιμία, ξέρει κανείς που μου λέει, πολλοί μου λένε φίλοι έτσι γνωστοί, έλα μωρέ το νόμισμα τι σημασία έχει, τι σημασία. Ένα 10 είναι ένα ευρώ, ένα 10 δολάριο. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία που η Σουηδία έχει την κορώνα στο 1/10, 1 ευρώ 10 κορώνες. Μην το πλατιάζεις και πες μας πώς θα σωθούμε με τη δραχμή. Τι? Πες μας πώς θα λειτουργήσουμε με τη δραχμή. Είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, με τη δραχμή είναι ο κόσμος έτοιμος ένα χρόνο να κάνει απίστευτες θυσίες. Τις οποίες πρόσεξε, το είπα και την άλλη προχθές που σου πήρα τηλέφωνο το βράδυ, κύριε Ραυτόπουλε, μου είχατε πει τη Δευτέρα θα έχουμε συντάξει με την δραχμή. Εγώ τη λέω το εξής, του χρόνου του παραχρόνου θα έχουμε συντάξει με το ευρώ. Όταν συμπληρωθεί η επαναγορά του χρέους μας από την αυτό, θα μας τσακίσουν, θα μας αφανίσουν. Λοιπόν, με τη δραχμή, ένα χρόνο απίστευτες θυσίες και μετά θα διεκδικήσουμε, θα υπάρχει εισόδημα. Με τι ασχολείσαι? Τίποτα, στο ένα γυμνάσιο έβγαλα, ένα λύκειο έβγαλα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μέσα, θα επόμενες, έρθω ένα βράδυ, ρε παιδιά, θα σας τα δείξω, έγινε. Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά, Αφή Κωνσταντινίδη τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Παρακαλώ. Ορίστε. Είχα πει και προχθές, διέρη και βασίλευε. Μια τακτική υπονόμευσης και υποδούλωσης των λαών. Μεταφέρουμε το βάρος στους πολίτες, σπέρνουμε τη διχόνια... Και βγαίνουμε απ' έξω από το πρόβλημα. Έτσι. Τους τρομοκρατούμε και τους μεταφέρουμε ένα πρόβλημα που δεν είναι δικό τους, τους το βάζουμε βαθιά μέσα τους και παθαίνει ο λαός πρόβλημα. Λοιπόν, και ο μόνος λαός που πρόβλεψε τη χρεοκοπία και την έκανε και σύνθημα ήταν ο λαός του ΠΑΟΚ στο Ούντινε της Ιταλίας. Και Ραπτόπουλε, επειδή δεν θέλω, ο Κόκκινος μπορεί να με κόψει, ήθελα κάτι να πω, θα μου πει τρομοκρατή. Κόψτε να. Όποιος κολώνει να μιλήσει και βάζει τέτοια διλήμματα, κόβεται. Σου είπα καλύτερα να με βρήσεις παρά να με ηρωνευτείς να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Πάρε φίλε τηλέφωνο και βρίστονα. Πάρε εσχρά, εσχρά, γιατί το αξίζει. Επόμενη γραμμή. Το αξίζει το γουρούνι, το βρίσιμο. Όχι, λέει, θα το πω σε σένα, λέει, γιατί μπορεί ο Κόκκινος να τα με κόψει. Ναι, καλά είπε. Αυτός είναι κολλητός και τον έδωσε 5 ευρώ να βγει να κάνει προπαγάνδα. Εγώ μπορώ να δώσω 5 ευρώ, εσύ δεν έδωσε ποτέ 5 ευρώ σε άλλο. Εγώ δεν έχω να δώσω, αυτή είναι η διαφορά. Ναι, πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ, συνέλληνα. Γεια σου, παιδιά. Εγώ πήγα για να ξεκαθαρίσω σε όλους τους Έλληνες που ακούνε
ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Μην παρερμηνεύετε, είναι ξεκάθαρο. Όποιος ξέρει ελληνικά το καταλαβαίνει αμέσως. Με για πες το, για πες το σε εμάς. Δεν βγαίνεις από την Ευρώπη. Για πες το σε εμάς. Ξεκάθαρο. Για πες το με το να πεις όχι, δεν βγαίνεις από την Ευρώπη. Τι λέει το δημοψήφισμα. Ποιο είναι το ερώτημα. Το ερώτημα. Είναι ξεκάθαρο. Ποιο είναι το μήνυμα. Το δημοσιεύσατε στο... Το δημοσιεύσατε στο metrosport.gr. Τι λέει, με μένα μιλάς. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Απλώς λέει, αντιτίθεσαι στο μνημόνιο, το οποίο είναι ήδη σχεδιασμένο. Σε ρώτησα κάτι. Δεν λες όχι στην Ευρώπη. Τι λέει το ερώτημα. Ξεκάθαρα πράγματα. Να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες. Τι λέει το ερώτημα. Κάτι την προπαγάνδα υπέρ του ευρώ. Ποιο είναι το ερώτημα. Το ερώτημα, όπως θα επανέλαβα προηγουμένως, είναι όχι στο μνημόνιο. Και ναι, σε όχι τι? Στο μνημόνιο. Δεν λέμε όχι στο ευρώ. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, και εφόσον πούμε όχι. Παρακαλώ, και... όλοι οι Έλληνες να είναι ενωμένοι. Και εφόσον πεις όχι, την επόμενη μέρα τι γίνεται. Ξέρει η κυβέρνηση και αυτοί που κρατάνε τα γένια του κράτους. Ούτε εγώ ξέρω, ούτε εσύ, κανείς δεν ξέρει. Αλλά χειρότερα από ό,τι είμαστε τώρα για τα παιδιά μας, δεν θα πάμε. Πιο κάτω δεν πάει. Και λίγη αξιοπρέπεια, παιδιά. Μη φοβάσαι. Ο κόσμος να μην φοβάται. Έλληνες είμαστε. Στον επόμενο. Εντάξει. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Έχω εδώ τον Μπόκο Λόκο, ο οποίος υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό το 87. Είναι από τον Κονγκό. Μαύρος. Γεροδεμένος κτλ. Το 87, όταν έγινε η ιστορία με το. Πώς το λένε. Όταν έγινε η ιστορία με το Σισμίκ, μπήκε. Τον καλέσαν κάτω για να πάρει μέρος. Και ξέρεις τι με είπε, κλαίγαν οι Έλληνες λέει στα δωμάτια και πήγαν 4-5 λέει γαϊδούρια ομοεθνείς του και κάτι άλλοι από άλλες χώρες και δώσαν ηθικό στον ταξίαρχο που πήγε και τους είδε. Κατάλαβες, είμαστε Έλληνες. Πήγε ο Πόκο Λόκο και έδωσε ταξίαρχο. Πήγε ο Πόκο Λόκο, ναι, πήγε ο Πόκο Λόκο. Γελάς, πήγε ο Πόκο Λόκο. Εσύ έκανες προσευχή. Πήγε ο Πόκο Λόκο. Γελάς. Στο στρατό σου. Αξιωματικός στο στρατό σου ήταν. Θυμάσαι τι είχε πει ο Παπανδρέου. Δεν με νοιάζει τίποτα, Παπανδρέου. Βυθίσατε το χώρα, ψεύτη. Βυθίσατε το χώρα, είπε. Σισμίκ λεγόταν. Χώρα δεν λεγόταν. Σισμίκ λεγόταν. Βλάκα. Λοιπόν, σισμίκ λεγόταν. Ηλίθιοι. Κατάλαβες. Έχουν γίνει 3 επεισόδια. Μπήκε μέσα στα δωμάτια ο Πόκο Λόκο και κλαίγαν οι Έλληνες. Στρατιώτες. Έκλαιγε ο ταγματάρχης και το δέδωσε. Πάμε παρακάτω. Έλα. Στους στρατιώτες το δέχομαι. Έλα, ρε, πάμε στον παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ναι. Ο ταξίαρχος δεν έκλαιγε, ήταν διορισμένος από το Πασόκ. Μήπως τον παρηγορούσε διαφορετικά. Έλα, κόκκινε, μην τα γελιοποιήσει. Ναι. Έλα. Έντονες αντιδράσεις για τη δήλωση του Μητροπολίτη Ανθίμου ότι θα ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα. Γιατί να μην το ψηφίσει. Τι είναι αντίδραση. Αυτός θέλει ναι. Τον βολεύει την εταιρεία του να πει ναι. Άλλον τον βολεύει όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Τώρα είσαι με τον Ανθίμου ή κατά. Τι είμαι? Γιατί και εσύ ναι θα ψηφίσεις. Εγώ ναι θα ψηφίσω. Ναι. Αυτός όπως ψηφίζει ναι, γιατί η εκκλησία τη βολεύει. Ναι. Την εκκλησία τη βολεύει. Εσύ γιατί ψηφίζει ναι. Γιατί ψηφίζω ναι. Να με πείσεις γιατί, γιατί το θεωρώ λιγότερο κακό από το όχι. Μάλιστα. Γιατί πιστεύω ότι με το όχι δεν είμαστε ικανοί για τα επόμενα 50 χρόνια να διαχειριστούμε το όχι. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Δεν είμαστε ικανοί. Ζητάω επιχειρήματα. Μπράβο, καλά κάνεις. Αυτός το κάνει. Μην το χαρακτηρίζει. Ο Άνθιμος το κάνει γιατί να πει βολεύει κάποιος, την εταιρεία. Μπορεί να πει κάποιος. Βολεύει το Παπαδαριό. Πάμε παρακάτω. Θες να μ' ακούσεις. Υπάρχει περίπτωση. Δεν μ' ακούς. Υπάρχει περίπτωση να θέλει ο πολιτικός ναι και ο παπάς όχι. Αυτοί οι δύο μαζί πάνε. Ο παπάς και ο πολιτικός πάνε μαζί. Υπάρχει περίπτωση να κάνει επανάσταση ποτέ η εκκλησία. Να βγει μπροστά με τα στήθια της. Ποτέ το έκανε. Δεν το έκανε. Όχι ποτέ. Το 21 λοιπόν. Τα παπαδαριά τη διάβολε εμένα 400 χρόνια. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Και ο παλαιόν πατρόν και νέο πατρόν. Τα πάμε παρακάτω. Τι ήταν. Άντε ρε, πες μας. Τι ήταν. Θα πει ο Σαμαράς, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Και θα πει ο Μητροπολίτης. Ναι. Καλά κάνει. Αξυπνήστε εσείς. Πολιτική εξουσία, θρησκευτική εξουσία, πλακάκια τα κάνουν. Άντε μπράβο. 048 από το σπίτι σου θα έρχομαι. Μη σ' αναχωριέσαι. Άντε μπράβο. Με ποιο δικαίωμα ο Γιούγκερ μας χειραγωγήσει ότι θα ψηφίσουμε και εσείς επικροτείτε. Πού είναι το κούρεμα του χρέους. Ποιος μίλησε για τον Γιούγκερ. Ο Γιούγκερ είπε ναι. Και επειδή λέμε ο Γιούγκερ εξυπηρετεί τα σφαίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνει. Ο άνθρωπος στα δικά του και εμείς είμαστε που θα πεινάσουμε. Ραπτόπουλε, τροπή σου. Ασχολήσουμε την μπάλα και άστα τα υπόλοιπα. Είσαι παράδειγμα επικίνδυνο σου πήγαινα άλλο τόσο μου γύρισε στα μυαλά σήμερα. Άφια πέδω. Βρίστε μας, σας είπα ό,τι θέλετε. Είναι σαν η Ελλάδα να είναι συντατική και να έρχεται ο γιατρό Τσίπρα να ρωτήσει ο ασθενή αν θέλει να την αποσωληνώσουν ή όχι. Εγώ είμαι ενάντια στον Τσίπρα. Δεν θεωρώ τον Τσίπρα υπεύθυνο για την κατάντια τη Ελλάδος. Το θεωρώ δειλό και πονηρό. Που βάζει εμάς
να ψηφίσουμε, να μαλώσουμε, να διαφωνήσουμε, να γλιτώσει την καριέρα του αυτός και να βγάλουν μετά και να πούνε ο λαός αποφάσισε. Βάλε τον ήχο από τον ελικόπτερο που απογειώνεται από το Μαξίμου μαζί με το 15 μελές. Ναι. Μπράβο, έτσι θα έπρεπε να κάνουν δημοψήφισμα, γιατί κάθε νομοσχέδιο δεν έχουμε άμεση αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γιατί τώρα μας θυμήθηκαν. 100 εκατομμύρια εκλογές κάθε Κυριακή. Τώρα μας θυμήθηκαν για το δημοψήφισμα όλοι. Εσύ είδα αυτό που λέει μια κουβέντα και εμείς οι μαλάκες μαλώνουμε για τις ομάδες. Σε πειράζει που είναι μια κουβέντα ο Τσίπρας και μαλώνουν στα καφενεία, τουλάχιστον αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Ή μήπως δεν έχεις το μονοπόλιο στο να λες κάτι και να μαλώνουν οι άλλοι. Αυτό μπορεί να είναι ματαιοδοξία του, δικαίωμά του. Πες τα ραπ με τους απατριώνους που κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη. Η μεγαλύτερη πολιτική κότα που έχει περάσει είναι αυτός. Ποιος? Ο Τσίπρας. Κότα, το λέω εγώ, κότα. Ραπτόπουλα, να πούμε ναι, συνεχίζουμε τα ίδια και πιο σκληρά μέτρα. Οι χώρες που πήγαν από το Δούνο του είναι καλύτερα. Να φύγουμε. Μπες και δες το ξέπλυμα του καμένου. Το ξέρω, μπήκα και είδα. Να φύγουμε. Μπορούμε. Μαζί. Τι λέτε, χαλβά που ο Τσίπρας είπε προεκλογικά όχι στην Ευρώπη, τώρα προέγυψε. Α, ναι. Ράπε στην Ευρώπη. Εγώ έκανα προεκλογικό αγώνα. Όχι στα μνημόνια θα σκίσω τη Μέρκελ και επαναστάσεις με τον άλλο τον Μουσάτο και την κάπα στον νόμο. Εγώ τα έλεγα. Δεν τα έλεγε ο Τσίπρας και οι άλλοι. Ένας Μουσάτος σε περιμένει απ' έξω. Λοιπόν, το 23-10 για τα 3-90 αργιά. Είναι και πάλι δικό σας. Τρεις περιμένουν. Άλλους τρεις μπορούμε να έχουμε μέχρι το τέλος εκπομπής. Να πω ότι η Αφή Κωνσταντινίδη βοηθάνε να αποσύρει το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά. Και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών, όπου μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο για το δικό σας αυτοκίνητο με μία έκθεση ανταλλακτικών από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στο 18133. Κώστα, να είμαι στην Ευρώπη σαν εταίρος, ναι. Όχι όμως σαν εταίρα. Να είμαι στο ευρώ και να πεινάω, όχι. Προτιμώ να πεινάω σε δικό μου νόμισμα, λέει 854. Όλα όσα αναφέρουν οι γραφές... Δηλαδή μαλώνουμε, σε ποιο νόμισμα θα πεινάμε. Αυτό κατάλαβα. Σωστό. Όλα σας αναφέρουν οι γραφές δυστυχώς έγιναν και αυτά βιώνουμε σήμερα. Και αυτά είναι γραμμένα. Θες απάντηση? Και δεν ήρθαν τα χειρότερα. Θες απάντηση? Δεν χρειάζεται. Θες να απαντήσω εγώ? Αυτοί που γράφουν τις γραφές είναι οι ίδιοι που φτιάχνουν τα μνημόνια. Να έχεις υπόψη σου. Ραπτόπουλε, είσαι... Για μένα. Και υπάρχει η σχετική τρομοκρατία. Ο άλλος σε αποθεώνει και λέει σε μεγάλο τσακάλι. Θύμισε το κόκκινο όταν έλεγες για πλαφόν. Τι έγινε ρε κόκκινο με το πλαφόν? Εγώ στο έδωσα μια εβδομάδα πριν. Και σας λέω, βγάλετε τα λεφτά σας. Δεν ίσχυε εκείνη τη μέρα. Δεν ίσχυε εκείνη τη μέρα. Και τι να το πω εγώ το λαό. Όταν γίνει και μετά. Στα είμαι εγώ η τρέμη. Τον κόσμο να τα κρατήσει. Εγώ προέτρεψα τον κόσμο να τα βγάλει. Και λέω, θα μπει πλαφόν. Όχι, λες μπήκε πλαφόν. Και σου λέω, πότε μπήκε. Θα μπει, σου είπα. Άλλο καπέλο. Μου απαντάς πότε μπήκε και σου λέω, θα μπει. Μαγκιά. Αυτό όμως δεν είναι. Τι να το πω τώρα. Δεν είχαμε κανένα. Να περιμένω δηλαδή Παρασκευή στημένο σαν τον Ευαγγελάτο και του άλλου και να πω καλέ τι έγινε την Παρασκευή το βράδυ. Είμαι εγώ διαπλεκόμενος είμαι. Ο Μπιζέλης διαμαρτύρεται που δεν μιλάμε για αθλητικά. Άντε ξενέρωτε που θες να μιλήσουμε για αθλητικά. Τι να μιλήσουμε για τα αθλητικά. Δικαίωμά του ρε φίλε. Θα πάει ο Άρης Γάμα εθνική, θα μείνει. Ο Ηρακλής παίρνει κάτι κουτσούς, κάτι κατάδικους, κάτι αυτά. Και ο Πάοκ λέει πάγωσαν οι μεταγραφές. Α, σε μας καημένα. Γρηγόρη λέει πες πρόγνωση για το Αργεντινή Παραγουάη. Ρε παιδιά, πριν ξεκινήσει το Κόπα Αμέρικα, σας είπα. Ποντάρετε ότι θα παίξει η Χιλή στο τελικό. Το είπα, Ραπτόπουλε. Το είπε. 12 πληρώνουν έξω. Τώρα τι να σου πω. Γρηγόρη, πες αύριο πρόβλεψη για το Αργεντινή Παραγουάη. Μισό λεπτό, ξυνέ. Λοιπόν, να το διαβάσω. Τι να διαβάσω τώρα, Βασίλη Μαζάνη. Αγαπητή συμπατριώτη, αγαπημένη πατρίδα. Είμαι φοιτητή στη Γερμανία, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Από εδώ πονάω για εσά και την Ελλάδα. Σιγά, μην πάρει τίποτα. Όποια απόφαση και να πάρει την Κυριακή θα τη σεβαστώ και θα την δεχτώ. Ένα πράγμα που δεν σα ζητώ είναι, αν ψηφίσετε όχι, να μην έρθετε για δουλειά στη δεύτερη μου πατρίδα που τη βρίζετε και την έχετε κάνει υπεύθυνη για όσα έχουν γίνει. Σωστός. Να έχετε τα μέσα και να ανεχτείτε τις συνέπειες. Ό,τι και να γίνει, καλό κουράγιο Μπουρουσάκιας. Με ρωτάει αν θα το διαβάσω. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο. Πολύ ωραίος. Ραπ ανέλεγε το νέο Τσίπρας έτσι όπως εσύ πάλι θα τον έκραζες. Αν έλεγε όχι, πάλι θα τον έκραζες. Για το δημοψήφισμα πάλι τον κράζεσα. Είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να κράζει εκ του ασφαλούς. Ο Τσίπρας. Να τελειώσει το μήνυμα. Όχι. Δεν είναι έτσι όπως τα λέει. Θα τον βρει. Ναι. Αφού δεν τολμάς να πεις την ομάδα της καρδιάς σου να μην κράζουν εσένα, τι να μας πει. Καταρχήν δεν σου απαγόρεψε να το κράζεις. Κοίτα να τσιτώσεις καμιά γριούλα, να κάνει κανένα τηλέφωνο, να βγάλει τη μεροκάμα του και μιλάς για κάτι που δεν κατέχεις κορόιδο. Απάντησε του. Απαντάω. Εσύ ρε κομματόσκυλο του ΣΥΡΙΖΑ, παλιέ Πασόκ από ο μπαμπά σου ήταν σίγουρα Πασόκος βολεμένος. Δεν μπορεί να μου μιλήσει εμένα για Τσίπρες και για ιστορίες. Γιατί ο πολιτικός ο οποίος είναι σήμερα επάνω, ο Τσίπρας,
είπε να πούμε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια προεκλογικά. Πήγατε, το ψηφίσατε ή το ψηφίσαμε, γιατί μπορεί να το ψηφίσαμε και εμείς, γιατί πιστέψαμε στο επαναστατικό. Και τώρα που ήρθε το αυγό στο πισινό του, λέει: βγάλε λαέ, εσύ το λάδι από την τρύπα. Το φίδι από την τρύπα. Παλιορόπα, τι μου στέλνει μήνυμα εμένα. Σου πω εγώ την ομάδα που δεν είμαι. Να σου πω, την ομάδα που δεν υποστηρίζω. Κομματόσκυλο. Φτάσατε στο 2015, βουλιάξαμε και ακόμα μιλάτε για κόμματα. Είπε για τον Τσίπρα και εγώ με Τσίπρα. Δεν ξυπνήσατε ακόμα βόδια. Επόμενη γραμμή. Ευβόδια. Έλα φίλε. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου μεγάλε Χρυσόστομε. Χρυσόστομος. Ναι, σε λέω εσένα Χρυσόστομε και τον κύριο του 565 από το Κουφόβουνο, ναι, που κλείνει τα τηλέφωνα, ναι, κάνει λάθος μεγάλο. 512 ήμουν εγώ, Δημήτρης, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, για ποιο λόγο με έκλεισε το τηλέφωνο που μίλησα εγώ ότι για Δραχμή. Δεν θα μιλήσω αυτό επάνω το θέμα πάλι. Εντάξει. Με το κλείσε το τηλέφωνο. Έχεις απόλυτο δίκιο, κύριε Κωστή. Σου μιλάω ειλικρινά, έχεις δίκιο. Έτσι το βλέπω και εγώ. Με αυτή την πλευρά. Και όσο για τους αξιωματικούς που κλαίγαν και γελούσε ο κύριος Κόκκινος, θα τον θυμίσω εγώ το 1983. Κλαίγανε, ρε. Μου το είπε εμένα ο Ποκολόκο. Ο Ποκολόκο από το Κογκό. Ένα γαϊδούρι μέχρι εκεί απάνω. Λέει, κλαίγανε, λέει, στις Ευτέμες. Το 1983, όταν ο Ντεκτάς κήρυξε ανεξάρτητο κράτος στην Κύπρο, ήμουνα στο Κουφόβουνο, φίλε μου, επιλοχίας, στα Λάβαρα, και είχαν έρθει κάτι παιδάκια το βράδυ ξημερώματα, η ώρα 3 τη νύχτα, 4 τα ξημερώματα, και κλαίγανε, φίλε μου. Κλαίγανε, αυτό να το πιστέψεις. Τα λέμε. Αυτά να το πιστεύεις. Και όσο να μην κλείνουν τα τηλέφωνα, γιατί δεν έχω βρει κανένα πολιτικό εγώ που γύρισε και είπε στην αρχή στον πρόλογό του ότι αν βρίσετε θα σας κλείσω. Εμένα με έκλεισε γιατί είπα ότι με τη Δραχμή θα υποτιμηθεί και το χρέος μας θα ανεβεί και θα κάνει και θα ράνει. Τελειώσαμε. Καλό μεσημέρι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, Γκόγκος εδώ, Γεια σου, ρε Γκόγκο. Να σε πω, εσύ τι είσαι εδώ πέρα τώρα, έξυπνος παρέα Θεσσαλονίκης, εσύ και άλλος εκεί πέρα που είσαι μαζί εκεί πέρα μέσα, ρε. Γιατί ρε φωνάζεις. Δεν θα με κλείσεις, είμαι μισή ώρα στη γραμμή, πήρα τηλέφωνο στο θερό και με κλείσανε, κατάλαβες. Δεν θα με κλείσετε με έναν το τηλέφωνο. Γιατί ρε φορτώνω. Σε ρωτάω, εσύ ποιος είσαι, για πες μου. Όπα, γιατί φορτώνω. Εσύ που, εσένα σε ρωτώ, με λες εμένα, όπα, ρε. Εμένα. Εσένα λέω, ναι. Εσύ ποιος είσαι και κάτι, τι κάνεις, διάγγελμα. Ποιο είναι το διάγγελμα. Για πες μου. Ποιο είναι το διάγγελμα. Ποιο, εσύ ποιος είσαι, ρε, απάντησέ μου, ρε. Ποιος είναι, ρε Γκόγκο, δεν κατάλαβα. Ποιο το διάγγελμα, ποιο είναι. Άντε πάλι. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο ένα και όχι άλλο. Καλά, ρε, μέχρι προχθές. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ σου είπα, μέχρι πριν γύρω. Άκουσε με να μιλήσω, ρε. Ναι. Χρεώνομαι να μιλήσω. Και τι σημαίνει. Μέχρι προχθές, ναι, μέχρι πριν 10 μέρες, ναι, βγαίνετε και κράτατε Σαμαρά, Βενιζέλο και 1000 πράσινα από εδώ πέρα μέσα ότι δεν έχουν να δώσει συντάξεις, ότι έχουν φέρει αυτά τα μέτρα, ότι ο λαός είναι πατριώτης και τσίπρας ο πατριώτης και έδωσε σύνθημα η χώρα κτλ. Και τώρα που έγινε τα να κάνουν νέοι, όχι, τι βγαίνετε και εσείς ρεκόρτες να με εκεί πέρα μέσα. Εμείς τι είπαμε, για πες. Τι λες εσύ, εγώ να ψηφίσω ναι. Πάνε ψήφισε ναι. Αυτός... Και εγώ για να δεις, εγώ, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Να δεις εγώ ότι είμαι παντελονάτος, ναι, την εκπομπή σήμερα την οικογραφώ, ναι, και θα τη βγάλω μετά από ένα μήνα. Ναι. Αν ψηφιστεί το ναι, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίσει αυτό που θέλει και εγώ. Άκουσε από μένα, σου λέω θα ψηφίσω αυτό ή το άλλο. Ναι, είπες, η δραχμή για το χαλάκι, λέω για τους άλλους που έχεις κλείσει, ρε φίλε, προηγουμένως. Εγώ έκλεισα, για ποιο λόγο έκλεισα. Έκλεισες προηγουμένως άτομα τα οποία πήγαν να πούν τη δική τους γνώμη και τους έκλεισες, ρε φίλε. Τι λες, ρε Γκόγκο. Άκου να σε πω κάτι. Την κατευθυνόμαστε. Την ηχογραφό σου λέω. Ωραία, κατευθυνόμαστε. Την εκπομπή την ηχογραφό. Να στη φέρω και τώρα την ακούσουμε. Όποτε γουστάρεις. Όποτε γουστάρεις. Όποτε γουστάρεις. Πολύ φορτ. Και μιλάνε μακεδονομάχοι. Ξεφόρτωσε λίγο μαγκιά. Ξεφόρτωσε. Ξεφορτωμένος είμαι εγώ. Ξεφόρτωσε, Κόκο. Ξεφορτωμένος είμαι εγώ. Ξεφόρτωσε. Ξεφορτωμένος είμαι εγώ. Ξεφόρτωσε αυτό το πρόλογο τώρα. Εσύ ξεφόρτωσε λιγάκι, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίσει αυτό που θέλει. Αλλά μην βγαίνεις εμένα τώρα και μου λες ότι εντάξει μωρέ, ο Τσίπρας φταίει, εκείνος φταίει και έριξε το βάρος στο λαό. Σου είπα εγώ ότι φταίει ο Τσίπρας, δε. Καλά βλαμμένο. Για τον Ισπανό σου μιλάω, μην μπερδεύεστε μαζί. Εγώ σε είπα, ρε, δεν είπα ο Κόκκινος, ότι είναι τρύπιος πολιτικά ο Τσίπρας. Γιατί είπε, είναι τρίπιος πολιτικά ο Τσίπρας. Γιατί, δικαίωμά μου να το λέω. Δεν είναι δικαίωμά μου να το λέω. Ας έρθει ο Τσίπρας να μου πει ότι δεν είναι τρίπιος. Εσύ δεν είσαι τρίπιος. Όχι, ρε, δεν είμαι. Γιατί εγώ, μα σου πω, θα κάνω αυτό, θα το κάνω.
Ρε εσύ προηγουμένως πριν δύο λεπτά πριν βγω στη γραμμή πήγες και είπες ότι ψήφισες Τσίπρα. Αυτό δεν είναι. Έμα και το είπες. Το είπες ναι όχι. Μωρό, μωρέ, τώρα. Θα με τρελάνεις. Άλλα λέω εγώ, άλλα καταλαβαίνεις. Άλλα λέω εγώ, άλλα καταλαβαίνεις. Δεν είπε ρε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια. Το είπε. Ωραία. Τα ασκήσε. Αφού δεν θέλει με τι κάνει, ρε φίλε. Τι κάνει, ρε. Δίνει σε μένα και σε σένα την ευθύνη για το τι θα γίνει. Δεν τα άσκησε. Τι θα γίνει. Δεν τα άσκησε. Δεν τα άσκησε τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή, θα ασκήσει τη Μέρκελ. Άκουσε κάτι, ρε, αυτό που λέει. Αν τα μνημόνια τα έσκησε, ρε, αυτό που λέει. Μιλούσε μαγιά ο Βαρουφάκης, φιγούρες με τις γκόμενες ο Βαρουφάκης. Άσερε το παραμύθι. Πήγαινε στη δραχμή απευθείας. Άσερε το παραμύθι. Αν το έκανε αυτό το πράγμα, απευθείας θα έβγαινες μετά εσύ ο παπαγάλος. Ναι. Αν το έκανε, άσε. Αν το έκανε και έβγαινε, θα με έλεγες. Λοιπόν, θα με πάει σε δημοψήφισμα εμένα. Κάνει ό,τι θέλει, και είπε θα πάω, θα κάνω φιγούρες. Έλυσε τις γραβάτες. Φλωριά αριστερή τώρα. Και συνθήματα με ιστορίες. Τα έχουμε φάει στη μάπτα από τον Πιθικότσι, τον Μίκη Θοδωράκη. Άιντε να πούμε με τους ίδιους τους πράσινους. Μαστάκια τα κάνει νταντέλες. Άντε από εκεί πέρα, τεμπελχανάδες. Πάμε επόμενη γραμμή. Μας τα κάνετε τσουρέκια με τον ήλιο τον πράσινο. Τι γυρίσατε στον Τσίπρα και τώρα πάω σε δημοψήφισμα. Ασύχτηρα από εκεί πέρα. Λέγε ρε παρακάτω. Θα το πετάξω στο μπαλκόνι. Τι να με πετάξεις από τον μπαλκόνι, ρε. Άλλους έπρεπε να πετάξεις. Έλα ρε φίλε. Έλα καλημέρα. Άιντε από εκεί πέρα, σας φάγαμε στη μάπα. Θεωρητικοί όλοι. Έλα ρε φίλε. Έλα καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι στην. Ναι κύριε μου, είσαι. Εσείς κύριε μου. Απ' την μια ρε παιδιά λέτε να μάλλον μεταξύ μας και απ' την άλλη ξεσηκώστε τον κόσμο. Σωστό. Και έχει αντίθετη άποψη. Ναι, ναι. Στα μάτια. Ένα, σωστό. Να... Όπα, συγχώρεσέ με. Πώς συγχώρεσέ. Αντίθετη. Να απαντήσω, σας αφήνω να μιλήσω. Ναι, πέρα. Ναι. Αυτός που βγήκε τώρα κοντεύει στο δίρο ήταν. Να το δίνω. Μα, με χρέωνε κάτι. Μια λέτε, από μην... τη σύγχυσή να... του μπέρδευε εμένα με τον Κωστή. Εσύ προηγουμένως είπες ότι όποιος βρίσει πολιτικό ή τον ειρωνευτεί θα τον κλείσω. Ναι. Εδώ και μισή ώρα διπλανό σου το λέει Τρίπιο. Το λέει πολιτικά, τα... ναι. Κυρία μου, μπερδεύεστε. Μήπως μπερδεύεστε λίγο. Το ορισμένος ορισμένος κόσμος, ναι. Για να μπορέσει να τον δικήσει. Δηλαδή και τι, αυτού, και τι θέλετε, και τι είμαι εγώ, φασίστας. Ή είμαι ίδιο. Δεν κατάλαβα. Εμένα λέει. Γιατί και εγώ βόδι είμαι δηλαδή. Όπως είναι και άλλοι βόδια. Λοιπόν, έβγαλε ένα πρωθυπουργό. Βγαίνει αυτός και λέει ξεκάθαρα. Ένα δημοψήφισμα, εάν θέλετε να υπογράψουμε το μνημόνιο το οποίο μας προτείνανε ή δεν θέλετε. Γιατί δεν παίρνει αυτό στην απόφαση. Διώξε κάθαρο πράγμα, τι θέλετε. Γιατί να πάει, δεν παίρνει αυτό στην απόφαση. Γιατί. Εσένα σε έχω, θα σε απαντήσω μετά. Να μ' απαντήσεις. Ναι. Σε καμιά ώρα. Έχουμε γνωρίσει, να πούμε, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία σαν κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη εδώ και 30 χρόνια. Εγώ δεν είμαι δεξιός, είμαι. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Του βγάζω όμως το καπέλο. 5 μήνες τον ξεκολλιάσαν. Θέλουν να το ρίξουν. Γιατί είναι αριστερός. Επειδή θέλουν να επικρατήσουν τα τσιράκια τους. Εάν ας πούμε το ναι ήταν το κατάλληλο, μόνο που το λέει ο Σαμαράς και το Πασόκ και το ποτάμι το οποίο ξέρουμε ποιος το έβγαλε το ποτάμι, μόνο και με αυτό πρέπει να ψηφίσουμε όχι. Ναι, ναι, σωστό. Αν θα ακούσετε τι λένε ο Γιούγκερ και ο Μούγκερ, όλοι βγαίνουν και λένε, αν ψηφίσει ναι η Ελλάδα δηλαδή, θα έχουν να τραβήξουν, θα πάνε για αυτό. Να κάνω μια ερώτηση γιατί τελευταία. Το λένε αυτό. Γιατί μιλάμε γιατί λογικά. Να ψηφίσουν ναι. Ωραία, λογικά μιλάμε. Ο κύριος Τσίπρας τι εδώ λέει, ναι ή όχι. Μιλάω δηλαδή. Όχι, όχι. Ο κύριος Τσίπρας τι λέει, ναι ή όχι. Ο κύριος Τσίπρας φέρθηκε μέχρι στιγμή τίμια, πρώτον. Ναι, τώρα τι λέει, ναι ή όχι. Μισό λεπτό να σας πω. Δεύτερον, δεν τον έχουμε δοκιμάσει. Γνωρίσαμε τους υπόλοιπους. Αφήστε να δοκιμάσουμε και αυτόν. Άλλο λέω εγώ. Φαντάζομαι. Άλλος, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν σε πιστεύω. Εγώ δεν σε πιστεύω για ό,τι λες. Φαντάζομαι δηλαδή να μην ήσουν ένα δημοκρατία άλλο που θα έλεγες. Άλλο να μην με πιστεύεις και άλλο να είμαι βόδι. Καλά, δεν σε είπα βόδι. Όχι, μη. Σε χαρακτήρισα βόδι. Μια τελευταία ερώτηση. Είπα δεν σε πιστεύω. Μια τελευταία ερώτηση. Το λύσαμε. Ναι, τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος λένε ναι. Ο κύριος Τσίπρας τι λέει. Ο κύριος Τσίπρας τι λέει. Του λέει ότι εμένα με βγάλατε για να μην φέρω άλλο μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας, ναι. Τι λέει. Μισό λεπτό. Αυτό, ναι, που μου να λέω, καταλάβω. Αυτό που σου λέω λέει. Τι λέει. Εμένα με βγάλατε για να ψηφίσω, να μην ψηφίσω μνημόνιο. Ναι. Αυτή τη στιγμή ναι. Αυτοί όλοι ναι. Με βάζουν σο και καλά στον κόλο το μνημόνιο. Ναι. Εγώ λοιπόν
Σας λέω ότι δεν τα κατάφερα. Ναι. Διότι δεν θέλουν οι άνθρωποι, θέλουν να με ρίξουν. Ας πει όχι ο ίδιος. Εσείς τώρα μισό λεπτό. Συγγνώμη, γιατί δεν λέει όχι ο ίδιος. Να σας φέρω μνημόνιο, να σας το φέρω διπλό. Ερώτηση. Δεν θέλετε. Δεν θα το. Όχι, όχι, ερώτηση. Πιο ξεκάθαρο. Εφόσον είναι ενάντια στο μνημόνιο ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν ψηφίζει όχι ο ίδιος. Τι θα κάνει. Γιατί δεν ψηφίζει ο ίδιος όχι. Ο Σαμαράς λέει ναι. Αυτός γιατί δεν λέει όχι. Ποιος δεν λέει όχι. Ο Τσίπρας να πει στο Γιούγκερ όχι. Ναι, δεν άκουσε τι είπε. Τι είπε. Εγώ σας προτείνω να πείτε όχι. Ω, δεν μετράει αυτό. Α, να πει μετράει. Ο ίδιος όχι. Κοίταξε αγόρι μου. Ένα, δύο πράγματα είσαι εσύ. Ή είσαι ισχυρογνώμων ή είσαι κομματόμητρο. Άλλο πράγμα δεν μπορεί να σε εξηγήσει κανένα. Δεν μου απαντάς. Εγώ μπορεί να είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Εσύ μπορεί να με απαντήσεις. Εσύ μπορείς να με απαντήσεις. Μιλάει 10 λεπτά ο καθένας, δεν γίνεται δουλειά. Με 40% ακροματικότητα φίλε στο γύρο που άδουλευα. Άμα ήμουν κομματόσκυλο, θα ήμουν αλλού. Κοπρίτη. Επόμενη γραμμή, ναι. Κοπρίτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να σου θέσω το άλλο το ερώτημα. Άμα ψηφίσουμε το όχι, το αποτέλεσμα από όσο λέμε διαφαίνεται ποιο θα είναι μετά από λίγο καιρό. Θα βγούμε στη δραχμή και θα γίνει ό,τι λέμε τόση ώρα. Εάν ψηφίσουμε το ναι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και σε πόσο καιρό θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα του όχι. Γιατί εκεί θα πάνε τα πράγματα, γιατί η Ευρώπη από ό,τι φαίνεται διαλύεται. Στην είδηση του δικού μας δημοσιοποιήματος φαίνεται ότι και η Αυστρία ζητάει πλέον να αποχωρήσει σιγά σιγά από την Ευρωζώνη και ο καθένας να οχυρώσει τη δικιά του οικονομία όπως μπορεί. Εγώ αυτό σου λέω, ότι πες ότι ψηφίσαμε το ναι, ότι ήρθανε τα μέτρα που μας σκίσανε, γιατί άμα τα διάβαζα είναι εξοντωτικά, όντως εξοντωτικά, και μετά από λίγο καιρό εμείς μην μπορώντας να πληρώσουμε άλλο, ήδη την εφορία εγώ δεν μπορώ να την πληρώσω, και το τέδε μου, που είμαι επιχειρηματίας, σε λίγο καιρό δεν θα μπορώ να πληρώσω τίποτα, θα γίνει μια κατάσχεση, θα πάμε στη δραχμή, μη έχοντας τίποτα και μην μπορώντας να κάνουμε τίποτα, για να γίνουμε ένα παραγωγικό κράτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση... Τον επόμενο. Ναι, εκείνο είναι το ερώτημά μου. Θα γίνουμε, μακάρι. Μακάρι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Εγώ πιστεύω ότι μας δουλεύουν και οι δύο οι πλευρές, φίλε. Πολύ ο Γιούγκερ έστειλε μέτρα 9 δις, ο Τσίπρας πήγε μέτρα να περάσει 8 δις. Δηλαδή να ψηφίσουμε τι, όχι στα 9, να ψηφίσουμε ναι στα 8 του Τσίπρα. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Και ο Τσίπρας θα ήταν μάγκας κατ' εμέ να πει... Που είσαστε τόσο καιρό διαπραγματεύομαι μαζί σας, τώρα σταματάω τη διαπραγμάτευση. Αν δεν με κουράψετε το χρέος, δεν ξανάρχομαι σε διαπραγμάτευση. Έτσι ακριβώς. Και φεύγω μόνος μου. Ή μου το κουρεύεις ή φεύγω. 10 μέρες διόρια. Φίλε. Και να βγεις ανάτρας να πεις στον κόσμο 10, με τη δραχμή 100%. Θα πάμε έτσι. Φίλες, εγώ λέω έτσι ακριβώς. Σε ρωτάω κάτι και σε παρακαλώ, θέλω να απαντήσεις. Εσύ πιστεύεις ότι είναι. Σωστό το ότι πάμε σε ένα δημοψήφισμα ή είναι σφαλμένη κίνηση. Κόλλησε αυτό. Όχι αδερφέ, δεν είναι σωστό. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Γιατί και ο Γιούγκερ σήμερα το μεσημέρι που μιλούσε και έκανε τις δηλώσεις, μιλούσε για την Ιρλανδία και για τη Λετωνία και για την Κύπρο, οι οποίες αυτές οι χώρες μπήκαν για 2 χρόνια στο μνημόνιο και σε 2 χρόνια εκεί έκανε καθαρή. Εμείς είμαστε 5 και θα βγούμε το 2087 από αυτούς. Δηλαδή και αυτοί μας δουλεύουν. Ότι μας δουλεύουν όλοι αυτό είναι δεδομένο, φίλε. Πάμε στο τελευταίο φίλο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Θα ήθελα λίγο να αποσυμφορήσω την κατάσταση γιατί νομίζω ότι δεν είναι τελικά τόσο σημαντικό όσο παρουσιάζεται και παρουσιάζεται ως δραματικό επιτηδευμένα. Μπροστά σε τι δίλημα είναι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Κανένας το ξέρει. Το δίλημα λοιπόν είναι εάν θα πρέπει να επικυρώσει αυτό το περιβόητο μνημόνιο όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Γιούγκερ ή αν θα πρέπει να επικυρώσει το περιβόητο μνημόνιο όπως παρουσιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά. Και το ζήτημα τίθεται τώρα, ναι ή όχι. Στην πρόταση των δανειστών. Με δέσμευση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης της πρώτης φοράς αριστερά ότι θα το χρησιμοποιήσει το ενδεχόμενο όχι ως διαπραγματευτικό ατού. Αυτά είναι τα ζητήματα. Ό,τι λύση είναι να δοθεί
θα δοθεί μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πια οφείλουμε να βγάλουμε οριστικά και αμετάκλητα συμπεράσματα για το τι χαρακτήρα έχει και τι ένωση είναι και το αν είναι το κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι ή αν είναι μια λυκοφωλιά στην οποία ευημερούν τα μονοπόλια και κατασπαράσονται οι λαοί. Και αυτό το συμπέρασμα πια οφείλουμε να το βγάλουμε οι εργαζόμενοι άνθρωποι και να δούμε το πραγματικό δίλημα. Ερώτηση, έτσι κι αλλιώς την άλλη μέρα, φίλε Γρηγόρη, του δημοψηφίσματος θα έχουμε ένα δεδομένο. Θέλω. Ότι η ελληνική κυβέρνηση, θέλω 30 δεύτερα ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναπάρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτό το όχι το ενδεχόμενο που θα πει ο περήφανος ελληνικός λαός θα το μεταφράσει σε αντιλαϊκά μέτρα. Ή το ναι το προσκυνημένο θα μεταφραστεί επίσης σε αντιλαϊκά μέτρα. Ωραία. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει, έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει η ζωή μας μεθαύριο, εκείνο που πρέπει να προετοιμαστούμε είναι για τις μεγάλες συγκρούσεις που έτσι κι αλλιώς θα έρχονται όσο θα περνάει το πράγμα και θα ολοκληρώνεται αυτό το πράγμα που δεν έχει άλλο τρόπο να το πούμε παρά μοναδικά το ξύλινο με τον οποίο επιμένουμε και λέγεται καπιταλισμός. Επειδή, σ' ακούω, φίλε Γρηγόρη. Επειδή πρέπει να είμαστε σκεπτόμενοι. Δεν σε ενοχλεί το ότι δεν υπάρχει σαφήνεια ακόμα στο ζητούμενο του δημοψηφίσματος? Όποιος παρακολούθησε την ολομέλεια της Βουλής. Την παρακολούθησα όλη. Ωραία. Έχει πια αποσαφηνισμένο, ναι, το δίλημα το οποίο τίθεται. Η ερώτηση είναι με δύο ανυπόγραφα σύφη, κείμενα. Σύφη, λέει ο κόσμος όχι. Ε? Λέει ο κόσμος όχι. Ο κόσμος λέει προσχηματικά όχι. Συγγνώμη μου, την επόμενη μέρα. Σύφη μου καλέ, την επόμενη μέρα τι γίνεται? Ή λέει ο κόσμος ναι. Θα είναι εξίσου δύσκολη, ναι, και εξίσου απάνθρωπη για τον κόσμο της εργασίας, στο βαθμό που δεν τελειώνουμε με τις ψευδεστήσεις και δεν βάζουμε μπρος για δικιά μας λαϊκή εξουσία. Σύφη, σε παρακαλώ, θέλω ένα πράγμα για να κλείσουμε. Σ' ακούω. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος την απέτηση του Γρηγόρη και πιστεύω και του Κωστή, δεν είναι, ναι, μόνο, γιατί πέρα από το καλαμπούρι και από τη διαφωνία, ναι, απαιτούμε από τους πολιτικούς άντρες αυτού του τόπου, όπως και αν λέγονται, να πούνε την επόμενη μέρα τι θα σημαίνει το ναι ή το όχι. Την επόμενη μέρα. Συγγνώμη, συγγνώμη, να ξέρει, να ξέρει ο κόσμος αυτό, ναι, που θα ψηφίσει, τι θα επιφέρει αυτός ο σκοταδισμός, ο πολιτικός. Θέλεις και τη δικιά μου την εκτίμηση σε αυτό το ερώτημα? Όχι, είναι λάθος αυτό που λέμε? Προφανώς και δεν είναι λάθος. Οι οπαδοί του ναι που θέλουν το λαό γονατισμένο προκειμένου να περάσουν οτιδήποτε με τη λαϊκή έγκριση θα φέρουν ένα ακόμα απεχθέστερο μνημόνιο και θα πούνε να μην διαμαρτύρεται κανένας, ο ελληνικός λαός αποφάσισε. Οι οπαδοί του όχι θα πάνε να το ψευτοδιαπραγματευτούν και θα φέρουν ένα μνημόνιο λίγο πιο μαλακό και ωραίος ήταν ο καιρός και η ζωή περνούσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί είναι οι διαπραγματευτές, αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τη δικιά μου εκτίμηση, την οποία την καταθέτω με παρησία και με εντελώς φιλικό κλίμα απέναντι στους συνακροατές. Να είσαι καλά. Το ναι το λένε ή οι φοβισμένοι ή οι βολεμένοι. Εμείς δεν είμαστε βολεμένοι. Εντάξει, κόκκινε. Το ναι το λένε ή οι φοβισμένοι που πιστεύουν ότι το άλλο είναι χειρότερο ή οι βολεμένοι. Όχι, εγώ δεν είμαι. Έτσι λέω εγώ. Όχι, εγώ δεν είμαι. Πάντως, εγώ και ο κόκκινος βολεμένοι δεν είμαστε. Όχι, σε αυτό εντάξει δεν το συζητάμε. Ναι. Άλλο είναι το θέμα. Απαιτούμε σαν Γρηγόρης και σαν Κώστας σαφήνεια. Είτε είστε μπλε είτε είστε κόκκινοι και δεν μιλάμε για τον κόσμο. Είτε είστε πράσινοι, πορτοκαλί, δεν μας ενδιαφέρεται, να εξηγήσετε με σαφήνεια τι θα σημαίνει η ψήφος του. Θα πεινάσει ή θα πεινάσει? Για λίγους. 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 Για λίγους.